μπαίνουν και ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά μέσω του Antenna, αν μπορούσατε να απευθυνθείτε σε συναδέλφους σας, ενώ σε άλλα μεγάλα fans ή εταιρείες, θα τους λέγατε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα? Σαφώς. Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμής. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει δεκάδες τέτοια θέρετρα. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει, να μην πω εκατοντάδες, αλλά ακόμα περισσότερες δεκάδες golf course, golf courses. Και πολλά άλλα, όπως μαρίνες και άλλες υποδομές αναψυχής. Και να είναι μια χώρα στην οποία οι τουρίστες έρχονται σε 12-μηνη βάση και όχι μόνο τους 4-5 μήνες του καλοκαιριού. Γενικότερα είστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο κομμάτι της τουριστικής επένδυσης? Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο, αλλά ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Ίσως είμαι από τους πλέον αισιόδοξους, εξάλλου το αποδεικνύουμε με τις επενδύσεις που κάνουμε. Γιατί μπορεί να έχουμε περάσει εδώ μια μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά αυτή η κρίση πιστεύω αναδιαμόρφωσε τις προτεραιότητες, νομίζω έκανε σαφές που πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να διορθωθεί και πώς πρέπει και η κυβέρνηση και η κοινωνία να αντιμετωπίσει τους επενδυτές στο μέλλον. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, οι προοπτικές ανάπτυξης γίνονται όλο ένα και πιο ευίωνες, ιδιαιτέρως για τον τουρισμό, που αποτελεί ένα από τα βαριά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας.